Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η 10 Μαΐου και μόλις ξεκίνησε η σημερινή μας βόλτα στον κόσμο. Εδώ, μέσα από τη συχνότητα του SBC, του μοναδικού οικονομικού καναλιού της χώρας μας. Πάμε όμως να δούμε τις σημαντικότερες αλλά και τις πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξεκινάμε με τους πυράβλους που ανταλλάσσουν πάνω από το Συριακό έδαφος Ιράν και Ισραήλ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων στη Συρία, ανταποδίδοντας τις ρουκέτες του Ιράν εναντίον Ισραηλινών βάσεων στο κατεχόμενο τμήμα των υψηπέδων του Γκολάν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ απάντησε αργότερα πως ο Ισραηλινός στρατός έπληξε όλες τις ιρανικές υποδομές στη Συρία σε αντίπεινα για τις νυχτερινές εκτοξεύσεις πυράβλων. Ο ίδιος δήλωσε ότι καμία από τις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Συρία δεν έπεσε σε Ισραηλινό έδαφος, αλλά έπεσε κοντά είτε αναχαιτίστηκαν από τη Ισραηλινική αεροάμυνα. Παρά τις επιθέσεις εναντίον της Συρίας εξαπέλυσε το Ισραήλ. Κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι η Συριακή Αντιαεροπορική Άμυνα αναχέτησε και κατέριψε δεκάδες Ισραηλινούς πυράβλους στον εναέριο χώρο της Συρίας τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, το Τελαβίβ είχε προειδοποιήσει τη Δαμασκό, ενημερώνοντας τη Ρωσία. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της Συριακής πρωτεύουσας, τα Ισραηλινά πυρά αυτή τη φορά ήταν σφοδρότερα σε σύγκριση με το παρελθόν. Νωρίτερα το Τελαβίβ είχε ανακοινώσει ότι οι Ιρανικές δυνάμεις στη Συρία εκτόξευσαν περίπου 20 ρουκέτες εναντίον θέσεων των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο κατεχόμενο από το Ισραήλ τμήμα των υψηπέδων του Γκολάν. Επικίνδυνη τρόπη παίρνει η κλιμάκωση των σχέσεων ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναμένεται να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσουν από εδώ και στο εξής η υπόλοιπη εταίρη της συμφωνίας για τα πυρηνικά. Στο βίντεο του Euronews θα δούμε κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν χωρίς τις ΗΠΑ. Αποφασισμένοι εμφανίζονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες να διασώσουν τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, παρά το γεγονός ότι αυτή η απόφαση ενδεχομένως τους οδηγεί σε πορεία σύγκρουσης με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Δεν είναι ότι η Ευρώπη δεν έκανε αρκετά για να σώσει τη συμφωνία. Φαίνεται ότι είναι μια απόφαση του Αμερικανού πρόεδρου και βασίζεται εμπολή στην ανάλυση του και πολύ λιγότερο σε όσα προσπάθησαν οι Ευρωπαίοι. Μπορεί λοιπόν να διατηρηθεί η συμφωνία χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες? Αυτή ήταν μια ακόμα σημαντική ερώτηση που θέσαμε στον ειδικό. Το ερώτημα είναι πόσο επιθετικές θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην εφαρμογή των κυρώσεων. Οι κυρώσεις αυτές δεν πρόκειται να εφαρμοστούν από τη μια μέρα στην άλλη, θα πάρει εβδομάδες ή και μήνες να σχεδιαστούν. Αυτό λοιπόν δίνει ένα παράθυρο ευκαιρίας στους Ευρωπαίους να διερευνήσουν, σε συνεργασία με τους Αμερικανούς, σε ποιο βαθμό είναι δυνατόν να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή συμμετοχή στη συμφωνία. Για την Ευρώπη το ζήτημα είναι κατεξοχήν οικονομικό, αφού πολλές είναι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Ιράν. Εξελίξεις θα σημειωθούν φυσικά και εντός της χώρας. Η εσωτερική πίεση στο Ιράν θα αυξηθεί. Ο πρόεδρος Ρουχάνι έχει συνδεθεί με τη συμφωνία, όπως και η εκστρατεία επανεκλογής του, οπότε αν η συμφωνία καταλήξει, στην πραγματικότητα δεν θα έχει και πολλά να πει. Φυσικά, οι σκληροπυρηνικοί του αντίπαλοι θα το εκμεταλλευτούν αυτό και θα υπενθυμίσουν ότι δεν εμπιστεύτηκαν ποτέ τους Αμερικανούς και ότι αποδεικνύεται ότι έχουν τελικά δίκιο σε αυτό. Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο του SBC τον συνάδελφο δημοσιογράφο Μάνο Οικονομίδη. Καλώς ήρθες. Καλό απόγευμα. Είδαμε, Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν πυράβλους. Πολύ γρήγορα τρέχουν τα πράγματα, Μάνο, έτσι. Δυστυχώς, κάθε άλλο παρά χαριτωμένες εικόνες όλες αυτές. Είδες ότι από τις πρώτες ώρες μετά τις ανακοινώσεις που έκανε ο κύριος Τραμπ προχθές το βράδυ από το Λευκό Οίκο, το Ισραήλ ξεκίνησε να χτυπάει στόχους του Ιράν στο εσωτερικό της Συρίας. Αυτό πλέον έχει συνεχιστεί με μεγάλη ένταση. Και μάλιστα δεν γίνεται σε άκυρο χρόνο, γίνεται σε μια στιγμή κατά την οποία ο κύριος Νετανιάχου βρίσκεται στη Ρωσία. Πήγε, τον είδαμε χθες, με αφορμή την ημέρα της νίκης που γιόρτασε ο κόκκινος στρατός και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Είχε συνάντηση με τον κύριο Πούτιν. Προφανώς, αν και δεν έχω δει να κυκλοφορεί κάτι το εξαιρετικά σημαντικό στα διεθνή μιμιέ, κουβέντα έγινε από αυτού σίγουρα. Θυμίζουμε ότι η Ρωσία είναι σταθερά στο πλευρό της Συρίας και του Ιράν, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το Ισραήλ, το οποίο θεωρεί το Ιράν και τη Συρία εχθρούς του, δεν θεωρεί φυσικά τη Ρωσία. Ο κύριος Νετανιάχου έχει καταφέρει να βρει έναν κώδικα επικοινωνίας, κυρίως λόγω των ενεργειακών.
αυτά τα χρόνια με τον κύριο Πούτιν προσωπικά. Mm-hmm. Φαίνεται λοιπόν ότι πατώντας ενδεχομένως και στην πολύ καλή σχέση τους, φαντάζομαι ότι έχει γίνει μια κουβέντα το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα το πράγμα. Από την πλευρά των Αμερικανών βλέπουμε πώς θα κινηθεί. Ο κύριος Πομπέο, ο οποίος επέστρεψε mm-hmm. τα ξημερώματα στην Αμερική με τους τρεις κρατούμενους που άφησε ο κύριος Κιμ Γιονγκ-ουν, θα το δούμε. Ξεκίνησε αμέσως ταξίδι στην Ευρώπη. Θα κάνει μάλλον προθετικές επαφές με τον κύριο Μακρόν και τους υπόλοιπους ηγέτες, mm-hmm. ακριβώς για να διερευνήσει πόσο σοβαρά λένε αυτό που, αν εννοούν μάλλον σοβαρά, αυτό το οποίο είπαν. Γιατί και ο κύριος Μακρόν και η κυρία Μέρκελ και η κυρία Μέη έχουν στοιχηθεί πλέον πίσω από ένα κοινό μέτωπο απέναντι στον κύριο Τραμπ. Λένε ότι εμείς θα τηρήσουμε τη συμφωνία. Πάνω σε αυτό, νομίζω και ο κύριος Ροχανή θεωρεί ότι πατώντας θα κερδίσει χρόνο απέναντι στους κλειοπυρηνικούς στο εσωτερικό του Ιράν. Μένει βεβαίως να δούμε, νομίζω ότι ο ειδικός ο οποίος μίλησε στο Euronews το είπε πάρα πολύ σωστά, τα πάντα είναι θέμα οικονομίας. Αν η Αμερικανική κυβέρνηση αποφασίσει να ασκήσει έντονες πιέσεις και στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και εκείνες με τη σειρά τους στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, για να άρουν τις δραστηριότητες που έχουν αυτή τη στιγμή στο Ιράν, θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και φαντάζομαι ότι τότε θα γίνει αυτό που είπε ο κύριος Ροχανή από το πρώτο κιόλας βράδυ, ότι αν η συμφωνία τελικά καταρρεύσει ολοκληρωτικά, εμείς θα ξεκινήσουμε τον εμπλουτισμό ουρανίου. Έτσι, είπες πολύ σωστά για την οικονομία. Ερωτήματα γύρονται, κυρίες και κύριοι, για την επόμενη ημέρα της οικονομίας του Ιράν. Χθες το ιρανικό ριάλ κατέγραψε μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση, όπως είπαμε, της απόσυρσης της Ουάσιγκτον από την πυρηνική συμφωνία. Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από την συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν υποδάβλησε τους φόβους για μια οικονομική κρίση στο περσικό κράτος. Η οικονομία της Ισλαμικής Δημοκρατίας παρουσίασε έντονη ανάκαμψη το 2016, καθώς ήρθησαν οι διεθνείς κυρώσεις. Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του Ιράν αυξήθηκε σε ποσοστό 12,5% την χρονιά εκείνη, όμως στην συνέχεια η ανάκαμψη επιβραδύνθηκε σημαντικά και ο ρυθμός της το 2017 μειώθηκε στο 3,5%. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στην βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το ιρανικό ριάλ υποχώρησε την Τετάρτη σε χαμηλά επίπεδα έναντι του αμερικανικού δολαρίου στην ελεύθερη αγορά συναλλάγματος. Το νόμισμα έχασε σχεδόν το ίμιση της αξίας του κατά τους 6 μήνες μέχρι και τον Απρίλιο, εν ώψη της απόσυρσης της Ουάσιγκτον από την πυρηνική συμφωνία. Ο πληθωρισμός στο Ιράν ανέβηκε από το 9% το 2016 στο 10,5% έναν χρόνο μετά. Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια, ιδίως για το υψηλό κόστος ζωής, πυροδότησε μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν στο τέλος του 2017 και τις αρχές του 2018. Το πετρέλαιο ανέβηκε την Τετάρτη σε υψηλό 3 ετών. Το Ιράν είχε επανέλθει ως σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου το 2016. Στην τρίτη μεγαλύτερη σε παραγωγή πετρελαίου χώρα του ΟΠΕΚ, επετράπει να εξάγει κατά μέσο όρο 3,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ τα υπόλοιπα μέρη του οργανισμού και η Ρωσία συμφώνησαν να περιορίσουν τις ποσότητες προκειμένου να ωθήσουν ψηλότερα τις τιμές. Στο επίκεντρο των διεθνών αναλύσεων βρίσκεται και το μέλλον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, κυρίως ενεργειακών, που συνεργάζονται ή έχουν επενδύσει στο Ιράν. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ στο βίντεο που ακολουθεί. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεσμεύτηκαν την Τετάρτη ότι θα προσπαθήσουν να προστατεύσουν τους βελτιωμένους οικονομικούς δεσμούς τους με το Ιράν από τον αντίκτυπο των ανανεωμένων κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος της Τεχεράνης. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα με τα μέσα που διαθέτουμε ώστε οι ευρωπαϊκές εταιρείες να επηρεαστούν όσο το δυνατόν λιγότερο. Για να το καταστήσω σαφές, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αμφισβητήσει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου οποιοδήποτε μονομερές μέτρο θα έπλητε τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών εταιριών και να ανταποκριθεί με ανάλογο τρόπο σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού. Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος εταιριών που έκαναν συμφωνίες ή υπέγραψαν μνημόνια συνεργασίας με το Ιράν, οι περισσότερες από αυτές στον τομέα της ενέργειας. Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2017, το Ιράν έδωσε στην γαλλική Total και άλλες 28 εταιρείες από 12 χώρες την άδεια να υποβάλουν με λιγότερους περιορισμούς αιτήσεις για έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις αυτές είναι ακόμα η Ολλανδοβρετανική Shell, η Ιταλική Eni, η Petronas της Μαλαισίας και η Gazprom και Lukoil της Ρωσίας. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Με τους τρεις κρατούμενους Αμερικανούς επέστρεψε από τη Βόρεια Κορέα ο Μάικ Πομπέο. Έγινε έτσι ακόμη ένα βήμα προς τον δρόμο για την επαναπροσέγγιση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Πιόγιανγκ εν ώψη και τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Τους τρεις αποφυλακιστέντες υποδέχτηκαν σε πανηγυρικό κλίμα και ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Μελάνια Τραμπ. Στην απελευθέρωση τριών Αμερικανών κρατουμένων προχώρησε η Πιόγιανγκ εν ώψη τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ-ουν. Ο Ιεραπόστολος Κιμ Ντόγκ Τσούλ και οι καθηγητές Τόνι Κιμ και Κιμ Χακ Σόγκ επιβιβάστηκαν σε αεροσκάφος με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνοδεία του Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια θετική κίνηση καλής θέλησης και ανακοίνωσε πως η κατάσταση της υγείας των τριών Αμερικανών δείχνει καλή. Ο Μάικ Πομπέο είπε ότι ο σχεδιασμός της συνάντησης Τραμπ-Κιμ προχωρά ομαλά. Επιβεβαίωσε πως η ημερομηνία και ο τόπος της συνόδου έχουν αποφασιστεί και ότι περισσότερες λεπτομέρειες πρόκειται να ανακοινωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Λοιπόν, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε αυτή την ιστορική πραγματικά συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ και του Κιμ Γιονγκ-ουν. Άλλο ένα βήμα έγινε. Πολλά συχνά τα ταξίδια του Πομπέο στη Βόρεια Κορέα, προετοιμάζει το κλίμα. Έφερε όμως μαζί του και κάτι αυτή τη φορά, τους τρεις Αμερικάνους. Έφερε και ένα δώρο πολύ συναισθηματικής και ψυχολογικής αξίας για τον Αμερικανικό λαό. Ο κύριος Τραμπ είδε από το πρωί ότι έχει κάνει μια καμπάνια ουσιαστικά γοητείας στα ΜΜΕ. Φτιάξανε στην αεροπορική βάση Άντριους μια μεγάλη σημαία για να τους υποδεχτεί. Είχαν πάει κυρίως στο Fox News και τα υπόλοιπα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα. Πήγε με την Μελάνια, πήγε με το ζεύγος Πέντς, ήταν ο κύριος Πομπέο εκεί. Γενικά προσπαθούν να το αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ τρέφεται από όλο αυτό. Εικόνες νίκης σε εισαγωγικά, όπου θεωρεί ότι τις πιστώνεται προσωπικά ο ίδιος, γνωρίζει το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Είναι ένα κοινό το οποίο αρκετοί δεν πίστευαν ότι θα έφτανε στις κάλπες, στις τελευταίες εκλογές έφτασε, γι' αυτό και αναδύθηκε πρόεδρος. Για τον κύριο Πομπέο πρέπει να πούμε πάντως ότι είναι εντυπωσιακή η δραστηριότητα που δείχνει από το ξεκίνημα κιόλας της παρουσίας του στο State Department. Εγώ θυμάμαι ότι μόνο η Χίλαρη Κλίντον ήταν τόσο δραστήρια. Ο κύριος Κέρι, ο οποίος την είχε διαδεχθεί στη δεύτερη τετραετία, ο Ομπάμα ήταν πολύ πιο μετριοπαθής, λίγο πιο μαζεμένος. Mm-hmm. Ο κύριος Πομπέο βέβαια είναι ένας σκληρός πολιτικός, βετεράνος πολιτικός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Η θητεία του στη CIA προφανώς και τον έκανε σκληρότερο στο ξεκίνημα της διακυβέρνησης Τραμπ. Μένει να δούμε λοιπόν από εδώ και πέρα πού θα πάει η ιστορία αυτή. Έβλεπα ότι έχουν αρχίσει πλέον να κυκλοφορεί πιο έντονα το σενάριο που είχαμε πει περί Σιγκαπούρης στις αρχές Ιουνίου για να γίνει εκείνη η σύνοδος. Το κλίμα είναι πολύ καλύτερο, καμία σχέση με το κλίμα του παρελθόντος. Βεβαίως μένει να φανεί αν μια ανησυχία που υπάρχει γενικά σε αρκετούς διεθνείς αναλυτές, η απόσυρση της υπογραφής των ΗΠΑ από τη συμφωνία με το Ιράν, αν θα επηρεάσει με κάποιον τρόπο κάποιες τάσεις στο εσωτερικό της Βόρειας Κορέας, οι οποίες θα κρατήσουν ενδεχομένως τον κύριο Κιμ από το να κάνει το βήμα που φαίνεται ότι θα κάνει, δηλαδή όντως να συμφωνήσει να προχωρήσει στην αποπυρηνικοποίηση της χώρας του. Είναι το μέτωπο με τη Βόρεια Κορέα το πιο θετικά εξελισσόμενο, αν μπορούμε να πούμε, αυτή τη στιγμή για τον Αμερικανό Πρόεδρο, γιατί βρίσκεται όντως κοντά σε μια πολύ καλή συμφωνία, σε αντίθεση, όπως είδαμε, με το Ιράν. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο. Τον γυραιότερο εκλεγμένο ηγέτη του κόσμου, τον Μαχαθίρ Μοχάμεντ, αποκτά η Μαλαισία. Ο 92χρονος Μαχαθίρ είχε διατελέσει ξανά πρωθυπουργός της χώρας από το 1981 έως το 2003. Ο συνασπισμός του νίκησε τις βουλευτικές εκλογές, εκτοπίζοντας μάλιστα το κόμμα που κυβερνούσε τη Μαλαισία από το 1957 και του οποίου ήταν παλαιότερα ο ίδιος επικεφαλής. Εκλογική ανατροπή στη Μαλαισία. Το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα αδιάλειπτα από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της το 1957 ιτήθηκε στις κάλπες. Μεγάλος νικητής ο 92χρονος Μαχαθίρ Μοχάμεντ, άλλοτε πρωθυπουργός, ο οποίος πέρασε στην αντιπολίτευση και ετοιμάζεται να γίνει ο γυραιότερος εκλεγμένος ηγέτης στον κόσμο. Δεν επιδιώκουμε να πάρουμε εκδίκηση. Αυτό που θέλουμε είναι να αποκαταστήσουμε το κράτος δικαίου. Οποιοδήποτε παραβαίνει τον νόμο, ακόμα και δημοσιογράφοι, θα λογοδοτούν στη δικαιοσύνη, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Μαχαθίρ Μοχάμεντ, αναφερόμενος στον άλλοτε εκλεκτό του και απερχόμενο πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ, ο οποίος εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς. Ο συνασπισμός κομμάτων της αντιπολίτευσης εξασφαλίζει 113 από τις 222 έδρες. Ο Νατζίμπ Ραζάκ αποδέχτηκε την ήττα του. Αποδεχόμαστε την ερημιγορία του λαού και το κόμμα μας δεσμεύεται να σεβαστεί τις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ήταν η πρώτη αντίδραση του απερχόμενου πρωθυπουργού αναφερόμενο στην επιστροφή Μαχαθίρ, ο οποίος κυβέρνησε τη Μαλαισία επί 22 χρόνια. Οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης πλημμύρισαν τους δρόμους για να πανηγυρίσουν την ανέλπιστη εκλογική νίκη. Αναλυτές, ωστόσο, παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς ο βασιλιάς είναι αυτός που θα δώσει το πράσινο φως για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αλλάζουμε κλίμα. Είναι μία από τις νεότερες χώρες του κόσμου, με μόλις 5 χρόνια ανεξαρτησίας και μία από τις φτωχότερες παρά το ότι διαθέτει πετρέλαιο. Μιλάμε για το Νότιο Σουδάν, που μαστίζεται από τα δεινά του εμφύλιου πολέμου. Να θυμίσουμε ότι το 2013, δύο χρόνια μετά την ανεξαρτησία, ξέσπασε διαμάχη ανάμεσα στον πρόεδρο κ. Μαγντίτ και τον αντιπρόεδρο Μακάρ. Στην αποστολή του Euronews θα δούμε την καθημερινότητα των κατοίκων του Νότιου Σουδάν που δοκιμάζονται από τις σειράξεις και τη φτώχεια.
Τα απομεινάρια καμένων οχημάτων είναι διάσπαρτα σε όλη τη διαδρομή από την πόλη Πεντιού στο στρατόπεδο για τους εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους της πρωτεύουσας του κρατηδίου Unity του Νοτιού Σουδάν. Εδώ διεξήχθησαν συγκρούσεις στην αρχή του εμφυλίου πολέμου το 2013. Σήμερα, μετά από ένα έτος σχετικής ηρεμίας, οι μάχες μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και της αντιπολίτευσης εντάθηκαν. Οι μάχες μένονται 10 χιλιόμετρα μακριά από αυτόν τον δρόμο. Η επικεφαλής αποστολής των ΗΠΑ στο Νότιο Σουδάν διαπιστώνει ότι ο νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών στην Αιθιοπία που προγραμματίζεται αυτό το μήνα συνδέεται με αυτό το νέο κύμα βίας. Οι άνθρωποι άρχισαν να γίνονται περισσότερο πολιτικοποιημένοι επειδή ήθελαν να τοποθετηθούν. Όχι μόνο πολιτική τοποθέτηση, αλλά και πιο ουσιαστική, όπως ο χώρος διαμονής. Διότι αν και όταν ο νέος γύρος συνομιλιών ξεκινήσει να μιλάει για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας, μία ερώτηση θα τεθεί. Ποιο είναι το έδαφος σας, ποιος είστε εσείς και ποιο μέρος εκπροσωπείτε? Η χώρα εισέρχεται στο 5ο έτος εμφυλίου πολέμου. Σήμερα οι ένοπλες συγκρούσεις συνεχίζονται και ενδεχομένως επεκτείνονται στις πολιτείες Unity, Jonglei, Κεντρική Εκουατόρια και πολιτεία Ανωνύλου. Αλλά και η δυτική πλευρά της χώρας θα μπορούσε εύκολα να αναζωπηρωθεί ξανά, λένε οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι συγκρούσεις προκάλεσαν απελπιστική ανθρωπιστική κρίση με πάνω από 2 εκατομμύρια πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες και 2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους. Το μεγαλύτερο στρατόπεδο για εκτοπισμένους βρίσκεται εδώ, στο Πεντιού. Περίπου 120.000 ζουν στο λεγόμενο καταβλισμό προστασίας των πολιτών υπό την προστασία των ΗΕ και τη βοήθεια ΜΚΟ και οργανισμών όπως η UNICEF. Η ανθρωπιστική κατάσταση γίνεται σχεδόν απελπιστική με περιοχές που παραμένουν απομονωμένες για εβδομάδες. Από το 2013, 100 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η κατάσταση για τους πολίτες είναι ακόμα χειρότερη. Αντιμέτωπα με τη βία, τις τελευταίες 6 εβδομάδες 30.000 παιδιά εγκατέλειψαν το σχολείο λόγω των διαρκών συγκρούσεων σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή όπου βρισκόμαστε τώρα. Οι συνεχείς εχθροπραξίες που έχουν επίδραση στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει σε επίπεδα ρεκόρ την επισιτιστική ανασφάλεια. Το περασμένο έτος σημειώθηκε λοιμός σε μέρη της πολιτείας Unity. Περίπου 100.000 άτομα ήρθαν αντιμέτωπα με την ασυτεία. Σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια κάτοικοι του Νοτιού Σουδάν υποφέρουν από σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια ως συνέπεια της σύγκρουσης. Ένας δείχτης για τον παλμό της κατάστασης είναι ο αριθμός των υποσιτισμένων παιδιών. Εδώ στο νοσοκομείο του παιδιού ο αριθμός αυτός αυξάνεται κάθε εβδομάδα. Επί του παρόντος έχουμε 120 περιπτώσεις που νοσηλεύονται για σοβαρό οξύ υποσυτισμό και οι περιπτώσεις αυτές αυξάνονται σε μηνιαία βάση. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την εισρωή των εσωτερικά εκτοπισμένων που έρχονται εδώ. Εάν αυτά τα παιδιά δεν εξεταστούν, στο τέλος πεθαίνουν. Όλο και περισσότερες μητέρες προέρχονται από το Λίρ, μια επαρχία στην νότια Unity, που πλέον είναι αντιμέτωπη με το λοιμό. Υπάρχουν 90.000 άνθρωποι εκεί. Η νέα GL, 30 ετών μητέρα 5 παιδιών, έπρεπε να περπατήσει 6 μέρες χωρίς φαγητό για να πάει στο νοσοκομείο, καθώς το αγοράκι της είναι σοβαρά υποσυτισμένο. Πολλοί άνθρωποι πέθαναν. Πολλοί άνθρωποι έφυγαν, κρύφτηκαν και εξαφανίστηκαν από τότε. Είδα πολλά πτώματα στο έδαφος, αλλά κανείς δεν τα έθαψε. Φύγαμε όταν το είδαμε αυτό. Ο εμφύλιος πόλεμος ξεκίνησε μόλις 2 χρόνια μετά την ανεξαρτησία του Νοτιού Σουδάν από το Σουδάν το 2011. Το νεότερο κράτος του κόσμου βυθίστηκε σε κρίση όταν ο πρόεδρος Σάλβα Κίρ, ένας Ντίνκα, απέλυσε τον αναπληρωτή του Ρίεκ Μακάρ, έναν Ντουέρ. Από τότε οι μάχες έχουν αυξηθεί κατά μήκος των εθνοτικών γραμμών. Η σεξουαλική βία είναι μάστιγα και χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου. Αυτό θα είναι το θέμα της εκπομπής Aid Zone στις 31 Μαΐου. Δραματική κατάσταση στο Σουδάν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Κόσμος του SBC για να συνεχίσουμε την βόλτα μας στον κόσμο. Την υπερχείληση λοιπόν ενός φράγματος στην περιοχή Σολάι, 150 χιλιόμετρα βόρεια του Ναϊρόμπι, είχε ως αποτέλεσμα η ισχυρή βροχόπτωση στην Κένια. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 27 και μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά που παγιδεύτηκαν στη λάσπη. Ο κινητικός Ερυθρός Σταυρός διέσωσε πάνω από 40 ανθρώπους, ενώ 2.000 άτομα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Τώρα, κύκλωμα πορνείας που εκμεταλλευόταν έφηβες που δραπέτευσαν από τη Βενεζουέλα, εξάρθρωσε η αστυνομία του Περού. Οι μετανάστες από τη Βενεζουέλα έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της διακυβέρνησης Μαδούρο. Άνδρες της αστυνομίας εισβάλλουν σε οίκο ανοχή στη Λίμα στο πλαίσιο επιχείρησης που οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος μαστροπίας με θύματα έφηβα κορίτσια από τη Βενεζουέλα.
Σύμφωνα με τις αρχές, μέλη της τοπικής μαφίας εκμεταλλεύονται γυναίκες που δραπετεύουν από τη γειτονική χώρα και τις αναγκάζουν να εκπορνεύονται. Τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις αναφέρουν ότι λαμβάνουν 5 με 10 αναφορές ανά εβδομάδα για τέτοιες περιπτώσεις. Δίνουν προσωπικές πληροφορίες, λεπτομέρειες όπως όνομα μητρός ή πόσα παιδιά έχουν, τα ονόματά τους που μένουν. Και μετά αυτές τις πληροφορίες τις χρησιμοποιεί η μαφία για να εκβιάσει αυτές τις γυναίκες και να τις πιέσει να συνεχίσουν να εργάζονται ως ιερόδουλες. Έχω φίλες από τη Βενεζουέλα που τις απειλούν απλά επειδή... Όλα ξεκινούν σε μια νύχτα και αρχικά φαίνεται καλή ιδέα. Παίρνουν λεφτά, αλλά τι γίνεται. Αμέσως αρχίζουν οι απειλές. Δεν μπορούν να βγουν από το σύστημα. Αναγκάζονται να μένουν εκεί και πρέπει να φέρουν και άλλα κορίτσια από τη Βενεζουέλα. Ακόμα με πτυχή της κατάστασης που βιώνουν στη Βενεζουέλα οι κάτοικοι που βλέπουμε εγκαταλείπουν τη χώρα κάθε μέρα και περισσότεροι. Είναι αυτή το θέος που αισθάνεσαι μπροστά στην τραγωδία την ανθρώπινη, ειδικά τώρα για νέα κορίτσια. Το καθεστώς Μαδούρο όλα αυτά τα χρόνια εξελίχθηκε σε μια παραφωνία ακόμη και από το καθεστώς Τσάβες, το οποίο ήταν παραφωνία από μόνο του. Δυστυχώς οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, οι οποίοι βιώνουν μια ανυπόφορη καθημερινότητα, διεκδικούν μια καλύτερη ζωή αλλού. Ξεκινούν όνειρα με προσδοκίες, αυτοί δεν τη βρίσκουν και όχι μόνο δεν τη βρίσκουν, αλλά βλέπεις ότι καταλήγουν να υφίστανται τις χειρότερες δυνατές συνέπειες. Είναι κατά τη στιγμή αυτό το οποίο βιώνουν οι άνθρωποι στη Μέση Ανατολή, όπου λόγω και του πολέμου στη Συρία διεκδικούν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη και τελικά καταλήγουν πάρα πολλοί από αυτούς δυστυχώς να πνίγονται στα νερά του Αιγαίου. Ακόμα ένα αποτέλεσμα της διακυβέρνησης Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Κρατώντας λοιπόν πανό με συνθήματα για μια ζωή χωρίς φόβο, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, διαμαρτυρώμενοι για την απόπειρα δολοφονίας της δημοσιογράφου Ολιβέρα Λάκτιτς, η οποία δέχτηκε χθες πυροβολισμούς στα πόδια. Η Λάκτιτς είχε γράψει για ύποπτες συναλλαγές μελών οικογενειών κυβερνητικών αξιωματούχων με στελέχη του υποκόσμου, ενώ είχε ξαναδεχθεί επίθεση έξω από το σπίτι της το 2012. Κρούσμα επίθεση σε δημοσιογράφο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Μαυροβούνιο. Άγνωστος πυροβόλησε την Ολιβέρα Λάκτιτς στα πόδια την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της και ετοιμαζόταν να μπει στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει, στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα. Η 49χρονη δημοσιογράφος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, αλλά εκτός κινδύνου. Αμέσως μόλις λάβαμε τις πληροφορίες, αποκλείσαμε την εγκύτερη αλλά και την ευρύτερη περιοχή του πυροβολισμού. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Επίσης, αποκλείσαμε όλες τις εξόδους και εισόδους στην πόλη. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που δέχεται επίθεση η Λάκτιτς. Το 2012 είχε ξυλοκοπηθεί και πάλι μπροστά από το σπίτι της. Το περιστατικό καταδίκασαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, αξιώνοντας καλύτερη προστασία των δημοσιογράφων στο Μαυροβούνιο. Σ' άλλο έχει προκαλέσει ο θάνατος 22χρονης μητέρας που έγινε αντικείμενο χλεβασμού από τηλεφωνήτρια της Υπηρεσίας Πρώτων Βοηθειών. Η κοπέλα πέθανε από έμφραγμα τον περασμένο Δεκέμβριο. Η υπόθεση όμως ήρθε τώρα στη δημοσιότητα. Σοκ έχει προκαλέσει στη γαλλική κοινωνία η αποκάλυψη πως ο θάνατος μιας νεαρής κοπέλας θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν της έδινε σημασία η τηλεφωνήτρια των ασθενοφόρων. Στο ηχητικό απόσπασμα ακούγεται την νεαρή κοπέλα να ζητά βοήθεια, λέγοντας πως πεθαίνει και η τηλεφωνήτρια της απαντά ότι κάποια μέρα όλοι θα πεθάνουμε. Όταν κάποιος καλεί τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, το κάνει γιατί θέλει βοήθεια. Αν τους καλούμε και αυτοί μας φτύνουν, είναι σοκαριστικό. Η Ναόμι Μουσενγκά πέθανε τον περασμένο Δεκέμβρη, όμως πρόσφατα βγήκε στο φως η κλήση της για βοήθεια, οδηγώντας σε έρευνα των γαλλικών αρχών. Αυτός δεν είναι τρόπος απάντησης σε κλήση. Πρέπει η κλήση να προωθείται άμεσα σε διαθέσιμο γιατρό. Η Υπουργός Υγείας της Γαλλίας δήλωσε πως είναι εξοργισμένη με αυτά που άκουσε. Στη λύση της ευθανασίας κατέφυγε ο Αυστραλός επιστήμονας David Goodhold στα 104 του χρόνια. Ο ίδιος ταξίδεψε στην Ελβετία αφού πήρε την απόφαση να τερματίσει τη ζωή του. Όχι λόγω κάποια σανία της ασθένειας, αλλά επειδή πίστευε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Να βάλει τέλος στη ζωή του με ευθανασία, αποφάσισε ο Αυστραλός επιστήμονας David Goodhold στα 104 του χρόνια. Ο Goodhold, που δεν πάσχει από κάποια ανίατη ασθένεια, για να εκπληρώσει την επιθυμία του, χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Ελβετία, όπου ο νόμος δεν απαγορεύει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία.
Στην ηλικία μου, ακόμα και μικρότερος να είναι κάποιος, θέλει να είναι ελεύθερος να επιλέξει το θάνατό του, όταν ο θάνατος έρχεται σε κατάλληλη στιγμή. Είναι επιλογή μου να τερματίσω τη ζωή μου αύριο και είμαι ευγνώμων στους Ελβετούς ιατρικούς επαγγελματίες που θα το κάνουν αυτό πραγματικότητα. Τα σχέδιά του να δώσει τέλος στη ζωή του επισπεύθηκαν από μια σοβαρή πτώση που είχε στο διαμέρισμά του τον περασμένο μήνα. Χρειάστηκαν 2 ημέρες μέχρι κάποιος να τον εντοπίσει. Οι γιατροί του είπαν ότι χρειαζόταν 24-ωρη φροντίδα από ειδικό, διαφορετικά θα έπρεπε να μεταφερθεί σε γεροκομείο. Κάτι που ο ίδιος υποστηρίζει ότι του αφαιρούσε την ανεξαρτησία. Την ημέρα της νίκης του Κόκκινου Στρατού γιόρταζε χθες η Μόσχα, 73 χρόνια μετά την πράξη παράδοση της Γερμανίας που σηματοδότησε και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμμετείχε και φέτος στην πορεία αθάνατης στρατιάς στην Κόκκινη Πλατεία, κρατώντας τη φωτογραφία του πατέρα του. Με ένα τεράστιο σοου στην Κόκκινη Πλατεία γιόρταζε η Ρωσία την ημέρα της νίκης με αφορμή την επέτειο της νίκης του Κόκκινου Στρατού επί των Ναζί. Μήνυμα ισχύως έστειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εκφωνώντας λόγο ο ίδιος από την Κόκκινη Πλατεία. Θυμόμαστε την τραγωδία των 2 παγκοσμίων πολέμων, τα μαθήματα της ιστορίας. Δεν μας αφήνουν να ξεχάσουμε. Πίσω από τις νέες απειλές κάποιος μπορεί να δει τα παλιά άσχημα σημάδια, τον εγωισμό, την μη ανεκτικότητα, τον επιθετικό εθνικισμό και ισχυρισμούς για εξαιρετικότητα. Παρόν ήταν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στην παρέλαση συμμετείχαν περίπου 10.000 στρατιώτες, 114 άρματα μάχης, πυραυλικά συστήματα, 55 μαχητικά αεροσκάφη και 17 ελικόπτερα. Τα φλάς των φωτογραφικών φακών συγκεντρώνει αυτές τις ημέρες το 71ο Φεστιβάλ των Κανών. Με αφορμή το φεστιβάλ θα δούμε πώς οι κινηματογραφικές παραγωγές επηρεάζονται από τις νέες τεχνολογίες. Πώς πιστεύετε ότι λειτουργεί η χρηματοδότηση του κινηματογράφου? Από πού να αρχίσουμε? Το να βρεις χρήματα για την παραγωγή μιας ταινίας πολλές φορές είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της διαδικασίας, κυρίως αν μόλις έχεις ξεκινήσει. Όταν συνδρομητικές πλατφόρμες όπως το Netflix και το Amazon πέρασαν στην παραγωγή και τη διανομή, στόχος τους ήταν να ανοίξουν αυτό που σε κάποιους έμοιαζε με κλειστό κατάστημα. Τώρα οι νέες τεχνολογίες πηγαίνουν ένα βήμα παρακάτω. Στο σημερινό κόσμο μπορεί κάποιος να δει μια ταινία μέσω streaming σε όλο τον κόσμο μέσα σε δευτερόλεπτα. Αλλά μπορεί να χρειαστεί ακόμα και ένας χρόνος για να εισπράξεις το πρώτο σου δολάριο, αν τελικά το εισπράξεις. Πρώτον και κυριότερο θέλουμε να επαναφέρουμε τα κίνητρα για επενδύσεις στον κινηματογράφο. Να βλέπεις αν η ποιότητα βελτιώνεται ή χειροτερεύει. Να βλέπεις αν οι προσπάθειες σου στο marketing είναι αποτελεσματικές ή όχι. Όλα αυτά γίνονται μέσω του blockchain, ένα κοινό ψηφιακό λογιστικό βιβλίο οικονομικών συναλλαγών που μπορεί να προγραμματιστεί να καταγράφει τα πάντα. Με απλά λόγια, τα χρήματα των θεατών που χρησιμοποιούν το blockchain για να δουν μια ταινία μέσω διαδικτύου πηγαίνουν απευθείας στον παραγωγό. Δεν είναι μόνο η διανομή που ξεκινάει ξανά. Ο τρόπος που βλέπεις τις ταινίες αλλάζει χάρη στην τεχνολογία. Μπορούμε να δημιουργήσουμε διηγηματικές εμπειρίες εντελώς διαφορετικές από ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Χάρη στη τεχνητή νοημοσύνη και την εικονική πραγματικότητα, μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που καταγράφουμε το διήγημα, γιατί μπορείς να ακολουθήσεις μια ιστορία μέσω των διαφορετικών χαρακτήρων. Ως θεατής όμως, μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που εξελίσσεται η ιστορία. Τι δελεάζει έναν σκηνοθέτη να μεταβεί στην εικονική πραγματικότητα? Είναι νέο και θεωρώ ότι υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες που μπορούν να εξερευνηθούν, το οποίο είναι πολύ συναρπαστικό. Αυτό που επίσης είναι σπουδαίο είναι ότι το Android και τα project αλληλεπίδρασης γενικά έχουν την τάση να καθρεφτίζουν μια μορφή της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, στο Android δεν καταλαβαίνεις πότε κάνεις μια επιλογή, δεν αντιλαμβάνεσαι αν η προσοχή σου αποσπάται σε κάτι άλλο, σε κάποιο άλλο κομμάτι της ιστορίας. Το Φεστιβάλ των Κανών ακόμα επιχειρεί να κατανοήσει το πώς το Netflix θα πάει με τις παραδοσιακές κινηματογραφικές κυκλοφορίες. Προς το παρόν είναι δύσκολο να δούμε πώς θα αντιδράσει σε αυτές τις νέες τεχνολογίες.
Στο Μπρούκλιν των Ηνωμένων Πολιτειών ταξίδεψαν οι όρνηθες του Αριστοφάνη. Η παράσταση, υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη Νίκου Καραθάνου, μάγεψε το κοινό της Νέας Υόρκης, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πόσο επίκαιρος είναι ο λόγος του αρχαίου ποιητή. Οι όρνηθες του Αριστοφάνη ενθουσίασαν το αμερικανικό κοινό. Η ποιητική διασκευή της εμβληματικής κωμωδίας από τον Νίκο Καραθάνο συγκίνησε όσους βρέθηκαν στην πρεμιέρα της παράστασης στο θέατρο St. Anne's Warehouse στο Brooklyn. Οι θεατές υποδέχθηκαν με θερμό χειροκρότημα την προσπάθεια των πουλιών να φτιάξουν ξανά τη δική τους νεφελοκοκυγία, αυτή τη φορά στο σύγχρονο κόσμο. Μοιράστηκαν αυτή την πτήση στο όνειρο, στο αδύνατο. Η επιτυχία της παράστασης οφείλεται στους ανθρώπους της. Και όταν είσαι στην Αμερική και πετυχαίνει κάτι τόσο πολύ, δεν ανήκει μόνο σε εμάς, είναι μια γιορτή του ελληνικού θέατρου. Ανήκει σε όλους και μακάρι να ανοίξουμε δρόμο να έρθουν κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι συνάδελφοι για να γιορταστεί αυτή τη στιγμή ξανά πολλές φορές. 2.500 χρόνια σχεδόν μετά την πρώτη τους παρουσίαση, οι όρνηθες είναι ένα δραματικά επίκαιρο έργο σε ένα κόσμο όπου υψώνονται τείχοι, που κλείνεται στον εαυτό του και αρνείται να συμβιώσει. Σε ένα κόσμο που μεταναστεύει για να βρει καλύτερες συνθήκες ζωής. Αισθάνθηκα ότι ήταν πολύ σημαντικό να μπορέσω να φέρω αυτή την παράσταση, όλη αυτή την ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα. Ήταν κατά κάποιο τρόπο η δική μου αντίσταση στον εθνικισμό γύρω μας. Η παράσταση εντάσσεται στο φεστιβάλ εκδηλώσεων του Ιδρύματος Ωνάση Όρνηθες, ένα φεστιβάλ εμπλεσμένο από τον Αριστοφάνη που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη από τις 22 Απριλίου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Σίγουρα είναι μια πτήση που απογειώνει και τη χώρα μας, απογειώνει την Ελλάδα. Και τελικά αυτό που βλέπει κανείς είναι σπουδαίο θέατρο από Έλληνες δημιουργούς που ξεσηκώνουν το κοινό, οι κριτικοί τους αποθεώνουν και είναι μια στιγμή που μπορούμε να νιώθουμε περήφανοι, συγκινημένοι. Και όχι μόνο αυτό, να νιώθουμε και ότι αυτό είναι η αρχή. Οπότε ας ενώσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας για να πάμε πιο ψηλά τελικά και πιο μακριά. Η τελευταία παράσταση των Ορνήθων θα παρουσιαστεί σε live streaming την Κυριακή 13 Μαΐου τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Μετά την αρχαία Επίδαυρο και την Αθήνα, οι Όρνηθες ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτιάχνουν εδώ, στο Μπρούκλιν, για 10 μέρες τη δική τους ουτοπία, τη δική τους νεφελοκοκυγία. Αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι ο λόγος του Αριστοφάνη είναι σημερινός, επίκαιρος, ουσιώδης. Κλείνουμε τώρα με μια επαναστατική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Κοινότητας. Ερευνητές από ολόκληρη την Ευρώπη δούλεψαν σκληρά για να κατασκευάσουν την πιο ισχυρή εγκατάσταση λέιζερ στον κόσμο. Ονομάζομαι Ντανιέλε Μαργκαρόνε. Είμαι Ιταλός επιστήμονας και εδώ και 10 χρόνια ζω στην Τσεχία και εργάζομαι για την πιο ισχυρή εγκατάσταση λέιζερ στον κόσμο. Και αυτό είναι συναρπαστικό. Είμαστε στο Eli Beam Lines, ένα υπερσύγχρονο κέντρο που συγκεντρώνει την αφρόκρεμα του ερευνητικού λέιζερ στην Ευρώπη. Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή ερευνητική εγκατάσταση λέιζερ υψηλής ισχύως κορυφής. Περισσότεροι από 300 επιστήμονες και μηχανικοί από όλη την Ευρώπη και το εξωτερικό εργάζονται στην κατασκευή του ισχυρότερου λέιζερ στον κόσμο. Ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που υπολογίζεται σε περισσότερα από 277 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% από τα διανθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένας από τους τρεις κεντρικούς πυλώνες ευρωπαϊκής ερευνητικής εγκατάστασης λέιζερ. Έχουμε ένα κτίριο με δύο λέιζερ. Έτσι, η μέγιστη ισχύ των λέιζερ που συναρμολογούμε εδώ είναι 1 και 10 πεταβάτ. Αυτές οι τιμές είναι σήμερα οι υψηλότερες που έχουν επιτευχθεί ποτέ από αυτήν την τεχνολογία. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Ένα άλλο λέιζερ, ακόμη πιο ισχυρό, θα λειτουργήσει τους επόμενους μήνες. Προς το παρόν, το κέντρο είναι ασφαλές για τα μέσα ενημέρωσης. Δεν μπορούμε να βιντεοσκοπήσουμε κάποιους εξοπλισμούς. Μακροπρόθεσμα, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και ιδιωτικές εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν αυτή την εγκατάσταση για να κάνουν την έρευνά τους εδώ, σχεδόν χωρίς χρεώσεις. Αναπτύσσουμε μια καινοτόμο τεχνική για να επιταχύνουμε τα ιόντα και να τα καταστήσουμε συμπαγή και θεωρητικά πιο οικονομικά από τις τρέχουσες τεχνικές επιτάχυνσης. Μια από τις δυνητικά ενδιαφέρουσες χρήσεις είναι η ιατρική εφαρμογή στη θεραπεία των όγκων που ελπίζουμε να δούμε σε 10 ή 20 χρόνια από σήμερα. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από ολόκληρο τον κόσμο. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.